ιστορία έχει ως εξής. Είχαμε έρθει την προηγούμενη φορά και δώσαμε μια ευκαιρία σε ένα βλάχο, ο οποίος μας είχε πάρει να τσαούσει. Σήμερα όμως δεν θα του δώσουμε την ευκαιρία του, γιατί βασικά δεν θέλω να πάρω τον ίδιο γιατί είναι πολύ μεγάλο ψάρι, αλλά έχω και καιρό να πάρω ένα βλάχο που μας λείπει πλέον από την κατάψυξη, οπότε θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα. Θα δείξει τώρα βέβαια, δεν είναι και εύκολο εγχείρημα, πάντα κάτι μπορεί να πάει στραβά. Λοιπόν, δύο εγκύστρια μεγάλα, δεν ξέρω αν φαίνεται πόσο μεγάλα είναι, αρκετά μεγάλα, 5,70 είναι το παράμαλό μας και πάμε να δούμε. Πέντε λεπτά το παλεύεις, Αντώνη, το ψάρι. Να τα κεφάλια. Οχο, κεφάλια. Καλό ψαράκι, ε. Μπορεί να κάνει μπαλάν μεγάλο. Μακάρι. Μακάρι, αλλά τι λίγο μου το έχω μισό χαλαρώσει. Καθόλου. Έλα. Μπορεί να είναι μπαλάν μεγάλο. Για φέρε προς τα εδώ, προς τα μένα, προς τα μένα, προς τα μένα, προς τα μένα. Όχι, φαγκρίν. Έλα. Εντάξει. Ορίστε ο Αντωνιέλος. Ωραίο φάγκρι είναι. Ωραίο φάγκρι είναι, το βλέπω, αλλά το φαινόταν. Για περίμενα. Ένα ωραίο φαγκράκι. Μαυρομούτσουν. Ωραίο, με το διασπόμενο του. Ωραίο ψάρι. Μπράβο Αντωνι. Για δείξτε το. Ωραίστε. Μπράβο, Αντώνιο. Φυλάκι δεν του ρίχνω. Τώρα θα τα πιάσουμε τα ψαριά. Ναι. Είναι 173, πολύ ζωή. Εδώ έχω χάσει έναν, δύο. Α, εδώ πήρα το μεγάλο βλάχο. Το τελευταίο, το πολύ μεγάλο, δεν τον είχα πάρει. Το ξέχασα. Τώρα το βλέπω, δεν σα στίγμα. Καλό φαγκρί πρέπει να είναι. Η τούνα. Για μάλιστα δεν είναι πλανατόνο. Αλλά ο άτιμος. Το πήρε ψηλά, καταλαβες. Κουφάλα. Το πήρε 10 μέτρα τέτοια και μου έκανε και το βίο το χτύπο εκεί πέρα.
ε. Έρχεται πάνω μόνος του. Η κουφάλα. Λαντωνιό μου, γιατί έρχεται προς τα σένα. Καρφί. Μην κάνει, όχι φαγκρή, να τον είναι. Μη μαζεύει, ναι. Τι βγει άλλο, αεροπορία, στην αρχή, κοίτα, δεν είναι ο φάγκρος. Ιωε. Τσαούς. Κάτι. Άστο. Παιδιά, δεν είναι τσαούς, γεια. Είναι τσαούς που το δάγκασε ο Λάχος. Το βλέπεις. Ναι, ναι. Για μια δαγκανιά. Να γιατί λέω είναι Βλάχος, είναι τσαούς. Και λέω έρχεται. Για μια δαγκανιά που του κάτσε ο Βλάχος εδώ. Φαντάστη Βλάχος είναι, ε. Ναι. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, παιδιά. Και την άλλη φορά που το έχεις δει στο βίντεο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, λες. Γεια εδώ, το δαγκαμένο. Θα μιλάμε μεγάλο, έτσι. Γη τα δαγκανιά. Φαντάστα τι στόμα έχει αυτό το ψάρι. Για να μπει μέσα τώρα όλο το ψάρι μέσα. Δεν μοιάζει να το δολώσουμε. Να το δολώσουμε, να το ρίξουμε. Και πάνω. Δηλαδή, φαντάστα να φάει αυτό το ψάρι εδώ. Έτσι όλο. Έχει μπει. Το κατάπιε όλο. Είναι. Κάνεξε. Ανά θεμά, άντωνε. Γι' αυτό μπορεί να ήταν άλλο Βλάχος την άλλη φορά που λέω. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής, Αντώνη μου. Ο Βλάχος πήγε να φάει τον πλάνο και είχε ανέβει ψηλά, γιατί 10 μέτρα που ανέβηκε. Δεν νομίζω ότι ανέβηκε μετά που είχα πιάσει το τσαούσι. Έγινε ταυτόχρονα η μάχη. Αφού πάνε πήρε στο ψάρι και μετά μόλις πήρε τον σπάρι λίγο, μου λες και αρχή παγκύρι είναι και καλό ψάρι. Οπότε, τι κάνουμε λες τώρα, του βάζω μεγάλο δόλωμα και το ρίχνω ή πάμε με τον πλάνο να τον πιάσω. Σε είναι το ερώτημα. Κάνει και με τον πλάνο, αλλά πιστεύω ότι άμα του βάλεις μάμ. Μεγάλο μάμ, θα υποκύψει επί το. Του βάλει ένα μεγάλο. Γιατί αν τον κυνηγείς τώρα τον μήπως αυτός είδε που έκανε την επίθεση το ψάρι και σου λέει εδώ είναι το κοντροπουλιά και ταυτόχρονα πιάστηκε. Ξέρω εσύ, Αντώνιο. Πάντως Βλάχος μου φαίνεται, δεν φαίνεται για κάτι άλλο κύριος πράγματος. Βλάχος είναι Βλάχος, αλλά δεν το βλέπεις εκεί. Δαγκονιά με τέτοιο είναι. Είναι εδώ που μου έχει χτυπήσει ο πρώτος ο μεγάλος, μου χτύπησε κάπου εκεί την προηγούμενη φορά που τον πάλευα και μετά μου χτύπησε παρακάτω άλλος μεγάλος και λέω ο ίδιος ήτανε και έφυγα και προφανώς είναι αυτός δεύτερος μεγάλος. Αλλά βες. Ενέδρα το πάλι γάρας έχει. Αλλά δεν έχει καταλάβει σε ποιον έπαιξε. Άρα πρέπει να του την κάνουμε. Α, όχι ρε, αφού μετά έπιασε και την άλλη ζώκα μου. Ο ίδιος ήταν, τι λέω. Λέω δεν ήταν τελικά ο ίδιος. Και έπιασα τη ζώκα μου την πρώτη φορά. Λέω και εγώ κάτι τρέλες, ε. Αντώνη, ρίξε και εσύ. Ναι. Εμείς τώρα πάμε να προσπαθήσουμε να πιάσουμε το Βλάχο μαζί με τον Τσαούση, έτσι. Για να δούμε τι λέει.
Και λέει τώρα πιάνω ένα τσαούσι άλλο και μου παίρνει το άλλο τσαούσι. Εκεί όμως θα την πατήσει. Και θα τον εφέρω και θα το πάρω και το άλλο τσαούσι μέσα από το στόμα. Συμφωνείς? Πρέπει για να ρίξω μια ματιά στο βυθόμετρο. Πλησιάζουμε. 180 είναι το βάθος. Για να δούμε. Πω πω, η αγωνία κορυφώνεται, Είναι... Λοιπόν, τώρα έπιασε μια μαλακή. Τακ! Και μου πήρε τη μαλακή ο βλάχος. Ναι, βέβαια η μαλακία. Να ξέρετε, ο βλάχος αυτός, παιδιά, πρέπει να τέρας, έτσι. Έχει κάτσει εκεί. Ακίνητος. Λίγο να μου δώσει. Γιατί μου ξαναπήρε ψάρι, έτσι. Μου δάγκωσε ψάρι και το άφησα λίγο και μου το ξαναπήρε. Κατάλαβες, Αντώνη, τι έκανε ο χαζός? Τι? Έλα λίγο. Ω, τώρα κατέβηκε στον πάτο. Έλα. Άμα πάρω το πράσινο πάνω, όλοι είμαστε ασφαλείς. Αλλά δεν μου έρχεται. Τον έχω 10 μέτρα πάνω τώρα. Έλα. Τώρα λέει κάθε στον πάτο. Ναι. Έκοψε. Μεγάλο ψάρι, ε. Προσπαθήσαμε. Σαντεστά. Η προσπάθεια μετράει. Ήταν ωραία μάχη. Τι να κάνουμε. Τώρα όμως θα την πατήσει. Λοιπόν, Βαγγελάρα, ξέρεις τι θέλω? Θέλω να μου δώσεις το καλάμι τον πορτό μου. Ναι. Και να βάλω αυτή τη σουπιά. 120 είναι αυτή? Όχι. Και εδώ είναι 120. Ναι. Τι να βάλω αυτή να βάλω? Τι θα βάλω? Για δω μου την άκρη. Jimmy is find out a lot of new things.
πλησιάζει στο βυθό ή στα 50 μέτρα, τα 55, πλησιάζεις, πάτος σχεδόν, ετοιμάσου. Πάμε. Έτσι, με ρυθμό και τα δύο σύρια δουλεύουν, ελεύθερα και τα δύο. Και τα δύο, κοίτα, μαζί πάνε, κοίτα, μαζί δουλεύουν. Τι πήδηξε εκεί. Μην το σταματάς. Συνέχεια θα τη λύγεις. Πάμε γρήγορα, γιατί έχει ψάρια κάτω και θα τα διώξουμε άμα σταματάς. Μ' άρεσε πάνω, Βαγγέλη, για μ' άρεσε. Μ' άρεσε, γιατί έχει μια καλυστήρα από κάτω τώρα μάλλον. Και να πέσω κι εγώ πάνω της, να δούμε τι θα γίνει. Δείξω το σκαρίκι. Όχι ρε, εγώ το δικό μου ήταν. Προσπάθησε να το μαζεύεις πάνω, να βλέπεις, να μαθαίνεις και την κίνηση. Ωραία, κοίτα ένα ψάρι κάτω. Ναι. Ρίξε κάτι. Απ' την άλλη. Απ' την άλλη δεν ψάρευες. Γιατί τώρα αλλάζεις. Ρίξε απ' την άλλη. Κρίμα. Θα ψάει τίγκα, θα βγω, κοίτα. Εντάξει, θα μιλήσω μετά, να παρικιώσω και μια ψαρούγκλα τώρα πάλι. Τίγκα, θα βγω τα ψαρία. Έλα, πάει. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα διπλάρουμε. Κάνουμε διπλαρωμένο. Δύο μεγάλα γύσια στο σώμα και ένα τυζόκας. Έτσι θα το κατεβάσουμε τώρα και θα δείξει. Πάντα αυτή δεν τους ξαναβλέπει. Θα τους πάει βλάχος τώρα. Θα τους πάει και τους ξαναπάρουμε. Θα τους ξαναρίξουμε. Άπλωστη. Δεν μας άπλωστη. Απλά. Είναι ακόμα πολύ χαρτινό. Κάψουμε να βγάλουμε αυτή την υποχρέωση που έχουμε απέναντι στο βλάχο. Δεν το βγάλω. Πάντως αν δεν πιάσουμε εδώ ψάρι, πιάσουμε στην άλλη μεριά που τον είχα χάσει, θα στεναχωρηθώ, γιατί σε εκείνο το σημείο θα σημαίνει ότι μάλλον εδώ δεν έχει τώρα ψάρια, που είχε αρκετά γενικά,
είχε εκεί πέρα και το πήρε με τη μία, κατάλαβες, δηλαδή. Επειδή ξέρω το κομμάτι του εκεί που βρίσκεται το ψάρι. Αν τσιμπήσει με τη μία, σημαίνει ότι είναι... είχε ένα ψάρι που δεν πέρα εκεί, κατάλαβες. Έχει φάει πολλά μέτρα. Πάμε ρε σκύλε. Πάμε ρε σκύλε. Θα του πάρει. Μαγελάδες ενδράς. Τα μαύρα είναι. Μαλάκα δε, μη το χέρι. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω πως το πιάσω. Έλα τράβα, μη σταματάς. Μη δεν σταματάς. Γεια σου. Αυτό εδώ να το κοντράει λίγο εκεί. Ρε γάτζο, δεν μπορεί. Θα βγάλω το βγάζω το ψάρι. Μικρό είναι σκοστιλά. Πάνω από τα και σκοστιλά. Εντάξει, θα μην λέμε τώρα. Εντάξει, δεν τράβησε καθόλου. Καημένο, τι έπαθα. Έτσι μου κάθε ανήσυχο. Τώρα σκάει. Βλέπεις και το πως το κρατάω. Βάζεις... Τώρα βάζω αντιστρίμμα το πόδι μου, αλλά γενικά όταν το κρατάς. Να το έρχεται. Για έλα να το δείξεις. Έλα, γιατί έσκασε που σκάει. Μένα. Λοιπόν, αξίζει δεν ήταν αυτός που μου πήρε τον πλάνο μου, το λέω απλώς. Θα το ξέρει. Βαγγέλη, αυτό σε κούρασε, μωρέ. Η αλήθεια είναι, ναι. Εντάξει. Είναι 12 κιλά ψάρια, 13. Δεν έχει μικρό. Κάτι καλά. Δες το άλλο που είναι πίσω είναι εκεί, ε. Δεν το έχω καλά. Ε. Να το πω. Να σου πω να πάει στο τι. Thank you.
Όλοι πως είναι μεταξύ αυτό που είπες. Θα μπορώ να τα ξαρίχω. Thank you.